Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω να μην χρησιμοποιήσω τις λέξεις καφέ, καφετέρια και δεν ξέρω αν θα το καταφέρω. Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Στο σημερινό βίντεο θα προσπαθήσω να σας δώσω κάποια tips του τύπου πώς να μην σκοτώσω την ώρα μου σε μια καφετέρια και να μην αποχαυνοθώ εντελώς μέσα σε ένα κινητό ή στο κινητό, στην τηλεόραση και να κάνω πράγματα που θα με ψυχαγωγήσουν και δεν θα σπαταλήσω απλά την ώρα μου. Το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις ώστε να μην σκοτώσεις την ώρα σου και το χρόνο σου είναι να πάρεις ένα φίλο και μια φίλη και να πάτε μια βόλτα στο πάρκο, να περπατήσετε ή να πάτε μια βόλτα με τα ποδήλατα. Υπάρχουν αμέτρητα μέρη που μπορείς να πας. Μπορείτε να πάτε για πικνίκ στην τελική. Υπάρχουν αμέτρητα μέρη που μπορείς να πας και να περάσεις ελεύθερα το χρόνο σου από το να κάτσεις στην οθόνη, μπροστά στην οθόνη ενός κινητού, στην τηλεόραση ή να περάσεις την ώρα σου και το χρόνο σου σε μια καφετέρια με καπνούς, πολυκοσμία και γενικά αυτό το χαμό που υπάρχει στις καφετέρειες. Το δεύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι τα ταξίδια. Μπορείς, εντάξει, αν έχεις την ευκαιρία να πας σε ένα ταξίδι μακριά από την πόλη σου ή και στο εξωτερικό ακόμα καλύτερα, αλλά και ένα ταξίδι π.χ. στη διπλανή πόλη ή στο διπλανό χωριό, σίγουρα θα σε κάνει να αλλάξεις παραστάσεις, να δεις νέο κόσμο, να μάθεις πολλά περισσότερα πράγματα και γενικά να αποκτήσεις περισσότερες εμπειρίες. Το τρίτο tip που μπορώ να δώσω είναι να βρεις ένα χόμπι. Να πάρεις το φίλο σου και τη φίλη σου και μπορείς να γραφτείς σε μία λέσχη φωτογραφίας, μία λέσχη ζωγραφικής, θέατρο ή να μάθεις ένα μουσικό όργανο. Υπάρχουν αμέτρητα, δηλαδή τόσο ιδιωτικές χορηγίες, π.χ. εδώ στο Αγρίνιο έχουμε τη ΓΕΑ, που έχει πάρα πολλά, έχει ρυθμική, έχει παραδοσιακούς, έχει στίβο, όσο και σε σχολές του Δήμου. Νομίζω ότι εδώ δεν ξέρω για άλλες πόλεις. Σίγουρα υπάρχει καλλιτεχνικό εργαστήριο ζωγραφικής, γιατί πήγαινε μια συμμαθητριά μου, που είναι μια χορηγία του Δήμου. Και μέσω αυτών των δραστηριοτήτων και έρχεσαι σε επαφή με καινούριο κόσμο, γνωρίζεις νέους φίλους, διευρύνεται ο κύκλος σου, των γνωριμιών σου και έρχεσαι σε επαφή με... μαθαίνεις περισσότερα πράγματα, π.χ. για το θέατρο, για τη μουσική, για τη ζωγραφική, έρχεσαι σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Επίσης, μπορείς να πάρεις τον κολλητό σου, την κολλητή σου ή τον αδερφό σου, την αδερφή σου, όποιον έχεις, ας πούμε, και να γραφτείτε στη δημοτική βιβλιοθήκη όπου δανείζεστε βιβλία ή και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να διευρύνεις τους πνευματικούς ορίζοντες. Έρχεσαι σε επαφή μέσω των βιβλίων με έναν άλλον κόσμο, αποκτάς γενικότερη μια φου. Νιώθω λες και λέω μάθημα στην έκθεση πραγματικά. Ή επίσης μπορείς να πάρεις το φίλο σου, τη φίλη σου και να πάτε μια βόλτα, μια επίσκεψη σε έναν αρχαιολογικό χώρο και εκεί μπορείς να μάθεις πράγματα για την ιστορία του τόπου σου. Αυτό το θυμάμαι, ήταν από την έκθεση της τρίτης λυκείου που έλεγε «Μέσω των αρχαιολογικών χώρων μαθαίνουμε την ιστορία του παρελθόντος, αισθανόμαστε την παρουσία μας στο παρόν και μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον». Αυτά είναι τα κακά της τρίτης λυκείου. Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω τώρα. Ναι, αυτό δηλαδή μπορείς να μάθεις τόσο για το παρελθόν σου και να ερμηνεύσεις π.χ. την ιστορία του μέλλοντος του τόπου σου και γενικά να έρθει σε επαφή με κλασικές διακοινωνικές αξίες. Και μία τελευταία συμβουλή που μπορώ να δώσω είναι να πάρεις πάλι το φιλαράκι σου. Απορώ πόσες φορές παίζει να έχω πει αυτή τη λέξη σήμερα. Και να πάτε να δείτε μια ωραία ταινία.
ειδικά τώρα το καλοκαίρι στο θερινό σινεμά σχεδόν έχει κάθε μέρα ταινία, οπότε σίγουρα μπορείς, ειδικά και τώρα το καλοκαίρι που δεν έχεις να κάνεις κάτι, μπορείς να πάρεις το φίλο σου και τη φίλη σου και να πάτε να δείτε μια ωραία ταινία. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να σας έδωσα πάρα πολλές συμβουλές για το πώς να περάσετε ποιοτικά το χρόνο σας και να μην κάθεστε μπροστά στην τηλεόραση ή στο Facebook ή στο Instagram. Αν σας άρεσε, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο, ένα like, ένα σχόλιο από κάτω να έχετε και εσείς παρόμοιες ιδέες. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Πολλά φιλιά!